της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδεχόμενος τον καταξιωμένο στρατηγό και αγαπητό συμμαθητή αντιστράτηγο Γιάννη Τσόπουλο, νιώθοντας ιδιαίτερη τιμή, υπερηφάνεια και ευθύνη για τη συνέχιση του σημαντικού έργου των πανάξιων προκατόχων μου. Ως πρώτη στο καθήκον, αισθάνομαι την ιερά υποχρέωση να υποκληθώ με σεβασμό στις πολεμικές σημαίες και να απαιτήσω τον φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη στους ήρωές μας που έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στους αγώνες του έθνους και στην ειρήνη. Με ισχυρή βάση και πολύτιμη παρακαταθήκη, το εξαιρετικό έργο των προκατόχων μου καλώ όλο το προσωπικό να συνεχίσει συνειδητά με τον ίδιο ζήλο, πρωτοβουλία, λεβεντιά, πνεύμα αλληλεγγύης, επιμονή και πειθαρχία για την επιτυχή εκπλήρωση κάθε ανατιθέμενου έργου και της κύριας αποστολής μας, η οποία στην ειρήνη, στην ίσταται στην παροχή ασφάλειας, στο κοινωνικό σύνολο και συνδρομής στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που προσφάτως βιώσαμε. Και στον πόλεμο, στην επιτυχία των ελληνικών όπλων μέσα από την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, η οποία θα αυξήσει έτι περαιτέρω τη μαχητική και αποτρεπτική μας ισχύ. Η τρέχουσα περίοδο χαρακτηρίζεται από έντονες προκλήσεις, ενώ η γεωπολιτική της ευρύτερης περιοχής το τελευταίο διάστημα μεταβάλλεται ραγδαίως με συνεπακόλουθη μεταβολή και των γεωστρατηγικών ισορροπιών. Έναντι των παραπάνω κινδύνων, το αξιόμαχο και οι πυρηνικές δυνατότητες του στρατού μας αποτελούν την κυριότερη ασπίδα προστασίας των Ελλήνων πολιτών. Στην παραπάνω προσπάθεια, το ανθρώπινο δυναμικό μας υπήρξε και παραμένει κινητήρια δύναμή μας. Ο ηγέτης παρακινεί ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, ο αξιοπρεπής και δίκαιος ισχυρισμός του προσωπικού θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα κάθε επίπεδου διοίκησης. Η ποιοτική υπεροχή του προσωπικού μας αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και η ιδιοποιώς διαφορά έναντι της ποσοτικής παραμέτρου. Βασικός στόχος και προτεραιότητα της διοίκησής μου θα είναι η εντατική, πολυπίκυλη, ρεαλιστική, επιχειρησιακή εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η πλήρη γνώση του επιστημονικού περιβάλλοντος των σχεδίων, η ασφάλεια και η αποτελεσματική επιτήρηση μεθορίου ως βασικοί πυλώνες της προσπόλεμων προπαρασκευή όλων των επιπέδων διοίκησης στρατιάς. Σημαντικό όμως ρόλο στη διαμόρφωση της αποτελεσματικής ισχύως διαδραματίζει και το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο, το οποίο αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο στρατιωτικής διπλωματίας, η επιτυχής δράση του οποίου στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν τη χώρα μας ηγέτη στα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας και προβάλλουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας διεθνώς. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους σας και είμαι βέβαιος ότι με την ενεργό συμμετοχή σας σε όλες τις δράσεις της στρατιάς η εκτέλεση του έργου μας θα είναι επιτυχής, εφόσον οι προσπάθειές μας είναι συλλογικές. Ασκείται χρηστή διοίκηση με επίκεντρο τον άνθρωπο από όλα τα κλιμάκια, επικρατεί δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ευσυνειδησία και πειθαρχία χωρίς αυθαιρεσίες και ακρότητες σε συνδυασμό με την αρτιότητα της επαγγελματικής σας κατάρτισης και της αγάπης σας για το λειτουργήμα του στρατιωτικού για την πατρίδα. Τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης του κάθε έργου θα είναι αποκλειστικά η προσπάθεια που θα αποκαταβλήθηκε και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό της πρώτης στρατιάς. Να είστε υπερήφανοι που υπηρετείτε στην πρώτη στρατιά τη μεγαλύτερη μείζωνα διοίκηση του στρατού μας και έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής μας ισχύως και να νιώθετε ως τιμή τις υψηλές απαιτήσεις της κοινωνίας από εμάς. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη με τις οποίες το κοινωνικό σύνολο μας περιβάλλει δημιουργεί μια βαριά και συνάμα ευπρόσδεκτη ευθύνη. Συνεργαζόμενοι στενά με τη Ιεράς Μητροπόλης, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους υπόλοιπους φορείς και θεσμούς στο πλαίσιο των διαταγών και των κατευθύνσεων της ιεραρχίας, θα συνεχίσουμε και να συνδράμουμε ενεργά στην ασφάλεια και στην ευημερία του τόπου.